Γεια σα και καλώ ήρθατε στα Crypto νέα. Σήμερα 5 5-5 του 2022 και τα κορυφαία Crypto νέα είναι τα εξή. Θα ξεκινήσουμε από την Coinbase, η οποία σα είχα ενημερώσει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ήθελε να εξαγοράσει την Brazilia Mercado Bitcoin. Ουσιαστικά αυτή είναι ένα ανταλλακτήριο όπω το Binance, απλά έχει την έδρα τη στη Βραζιλία και ήταν μια εξαγορά που ήθελε να κάνει Coinbase ω στρατηγική κίνηση επέκτασή τη. Και αυτή η εξαγορά μάθαμε ότι απέτυχε. Και λέω αυτή την είδηση απλά για να ολοκληρώσω την ιστορία που είχα ξεκινήσει από παλιότερα. Δεν μπορώ να Αφήνω με μισοτελειωμένε ειδήσει. Συνεχίζουμε σε νέα για το XRP. Το XRP ουσιαστικά λέει ότι οι τακτικέ τη SEC οι οποίε είναι ότι καθυστερεί να δώσει τα email στο XRP, είναι αντίθετε με το αίτημα που έχει κάνει για υποβολή των πρόσθετων ενημερώσεων. Και ουσιαστικά εμεί ξέρουμε ότι αυτά τα μηνύματα είναι μηνύματα του πρώην προέδρου της SEC του κυρίου Χίνμαν ο οποίος λέει για ποιο λόγο το bitcoin και το ethereum δεν είναι μετοχές είναι απλά νομίσματα που είναι αυτό το οποίο κατηγορείται το Ripple και έτσι βλέπουμε ότι η Ripple συνεχίσει να πιέζει για να πάρει αυτά τα μηνύματα και ανυπομονώ να τα πάρει στα χέρια της γιατί ίσως κερδίσει τη δίκη και αυτή δεν είναι μια νίκη απλά για τη Ripple είναι μια νίκη για όλα τα κρυπτονομίσματα Συνεχίζουμε στην Γαλλία. Λοιπόν, η ρυθμιστική αρχή Αγορών τη Γαλλία AMF, που είναι κάτι παρόμοια με την επιτροπή Κεφαλαγοράς, των ΗΠΑ, έχει γράψει την Binance. Ω πάροχο υπηρεσιών ψηφιακών προσωπικών στοιχείων. Και η Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Τραπεζών ASPR ενέκρινε την εγγραφή. Πλέον η Binance, με λίγα λόγια, είναι και επίσημα νόμιμη στη Γαλλία. Και η Γαλλία είναι η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα που δέχεται το Binance νόμιμα. Έχουμε Binance εδώ και στην Ελλάδα, αφού υπάρχει σελίδα στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά, κανεί δεν έχει δώσει άδεια στην Binance όπω και σε πολλέ άλλε χώρε για να λειτουργεί νόμιμα. Και ελπίζω με το πρώτο βήμα που έκανε η Γαλλία, που θεωρείται μία από τι πιο φιλικέ. Κρυπτοχώρε στην Ευρώπη να ακολουθήσουν κι άλλε και να είμαστε και εμεί μέσα σε αυτέ. Συνεχίζουμε σε νέα για τι επενδύσει με την Coinser να λανσάρει Cheleng και Uniswap ETP. Τα ETP είναι ουσιαστικά προϊόντα διαπραγμάτευση και με αυτά τα δύο έχει συνολικά 7 αυτή η εταιρεία. Τα προϊόντα ονομάζονται Physical Cheleng και Physical Uniswap ETP. Και το καθένα θα φέρει. Αμοιβή διαχείριση 1,5%. Δηλαδή αν επενδύσετε σε αυτά τα προϊόντα για τη διαχείρισή του θα σας παίρνουν 1,5% από τα κέρδη σας. Και συνεχίζουμε με την Valkyrie που έφτιαξε ένα Valkyrie Trust για τη χιονοσυβάδα. Το Avalanche δηλαδή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό για το Avalanche διότι τα Valkyrie Trust είναι επενδυτικά οχήματα για επενδυτές με πολύ βαριά πορτοφόλια. Απλά θα σας πω ότι το μήνυμο που πρέπει να βάλετε για αν θέλετε να συμμετέχετε σε ένα από τα Valkyrie Trust για το Avalanche συγκεκριμένα είναι 25.000 δολάρια. Με λιγότερα από αυτά δεν μπαίνετε μέσα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό θα φέρει πολύ ισχυρούς επενδυτές μέσα στο Avalanche οι οποίοι θα βοηθήσουν και στην άνθρωπο της τιμής και στη σταθερότητα μελλοντικά συνεχίζουμε σε ενέργειε αναβαθμίσει στα κρύπτο μα με το Algorand. Το Algorand φαίνεται μέσω του GitHub του ότι θέλει να συνδεθεί πάνω στο Wormhole. Το Wormhole, η σχολικό είναι ουσιαστικά ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει την διασύνδεση μεταξύ διάφορων αλυσίδων. Και το Φεβρουάριο είχε χακαριστεί για 300 εκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να καλύψει τη ζημιά και να αναβαθμίσει και τον κώδικα του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί η σχολικότρυπα συνδέει μερικά από τα μεγαλύτερα κρυπτο που έχουμε αυτή τη στιγμή συνδέει το Solana, το Terra, το Ethereum, το Avalanche, το Ocean, το Binance, το Polygon, το Phantom και το Aurora. Και ενδέχεται το Algorand να είναι το 10ο κρυπτονόμισμα που θα συνδεθεί και θα συνδεθεί με όλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνετε για το Algorand και θα το αναβαθμίσει πάρα πολύ στα μάτια πολλών επενδυτών. Μία επιπλέον λεπτομέρεια, για όσους δεν γνωρίζετε, το GitHub είναι ουσιαστικά ένα μέρο που πάνε εκεί πέρα προγραμματιστές προγραμματιστέ και ανεβάζουν τον κώδικά του. Και όλα τα μεγάλα crypto έχουν τον κώδικά του εκεί ανεβασμένο για να μπορείτε να πάτε το δείτε. Δηλαδή, μπορείτε να, πάτε να κατεβάσετε όλο τον κώδικα του Cardano να τον μελετήσετε, του Bitcoin, του Solana, όλα είναι διαθέσιμα για έρευνα. Και είναι πάρα πολύ θετικό γιατί μπορούν να μπουν και προγραμματιστέ εκεί και να συνεργαστούν απευθεία με τα κρυπτονομίσματα και να τα βοηθήσουν να βελτιώσουν τον κώδικα του. Οπότε, βάσει του κώδικα που ανακάλυψαν οι προγραμματιστέ, του νέου κώδικα που έχει μπει, φαίνεται ότι το Algorand θέλει να συνδεθεί πάνω στου κουλκότρυπα, άρα και με τα 9 κρυπτό που μόλι ανέφερα. Συνεχίζουμε στο Cardano. Λοιπόν, το καρτάνο παρουσίασε το Atala Scan. Τι είναι αυτό. Το Atala Scan είναι ουσιαστικά microchip που θα μπαίνουν στις συσκευασίες των κρασιών και μετά θα μπορείς να τα σκανάρεις και έτσι θα μπορείς να δεις το κρασί από πού πήραν τα σταφύλια, τι διαδικασία έχει περάσει, τι χρονολογία έχει, πού πήγε, από πού δηλαδή μεταφέρθηκε και πού και έτσι μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι είναι αυθεντικό. Και αυτό που καταλαβαίνετε δεν σημαίνει μόνο στα κρασιά, οτιδήποτε έχει ένα όνομα μπορεί να πάει στο καρτάνο και να συνεργαστεί ώστε να διασφαλίσει το όνομα του. Και ουσιαστικά αυτό προσφέρει προστασία απέναντι στα μαϊμού προϊόντα. Και τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτά. Λοιπόν, ακούστε, αυτό που θα πω είναι ένα στατιστικό βεβαιωμένο για κάθε μία τσάντα που είναι αυθεντικοί και επώνυμοι, υπάρχουν άλλε 99 εκεί έξω που είναι μαϊμούτσάντε, είναι απομιμήσει. Και έτσι οι εταιρείε χάνουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από προϊόντα που είναι μαϊμού. Και πλέον, χάρη στι λύσει που φέρνει το Καρντάνο, μπορούν να πάνε στο δίκτυο του Καρντάνο, να χρησιμοποιούν το δίκτυο του Καρντάνο και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα του θα είναι ασφαλή και πιστοποιημένα. Συνεχίζουμε στην Coinbase που άνοιξε το marketplace της. Ναι, θα ακουστεί παλιό, αλλά η Coinbase έχει το marketplace που είναι σε beta και πλέον είναι ανοιχτό σε όλου. Πριν ήταν ανοιχτό μόνο σε επιλεγμένου λογαριασμού για να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά πλέον μπορεί ο καθένα να μπει μέσα στην beta τη Coinbase και να αγοράσει NFT. Και ίσω είναι καλή λύση να το κάνετε τώρα επειδή έχει μηδενικά gas fees μόνο για την beta. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα ισχύει και όταν βγει κανονικά. Οπότε, γιατί να μην εκμεταλλευτείτε τι χαμηλέ τιμέ, ειδικά όταν μιλάμε για το Ethereum. Συνεχίζουμε στην Gucci. Η Gucci η γνωστή εταιρεία που έχει διάφορα προϊόντα πολύ έτσι επώνυμα και επίσημα δέχεται πλέον bitcoin σε ορισμένα καταστήματα στην Αμερική. Έτσι άμα θέλετε να αγοράσετε τα Gucci σας με bitcoin το link για το άρθρο είναι κάτω στην περιγραφή να δείτε ποια καταστήματα το υποστηρίζουν και το υποστηρίζουν στις συγκεκριμένες πολιτείες Αμερικής. Και αυτή δεν είναι η πρώτη κίνηση που κάνει η Gucci με τα κρυπτο. Έχει αγοράσει γη στο sandbox, έχει ανοίξει ένα κατάστημα Gucci και παρουσιάζει εκεί τα προϊόντα της. Και τώρα, πού είπα το sandbox, Box. Οι ρυθμιστικέ αρχέ του Ντουμπάι έχουν αγοράσει επίση γη πάνω στο sandbox και άνοιξαν εκεί γραφείο. Αυτό το κάνουν για να μειώσουν το κόστο από το να ανοίξει ένα πραγματικό γραφείο και να έχει πραγματικό προσωπικό μέσα. Έτσι, ένα κάτοικο από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου μπορεί να πάει στο sandbox και στο γραφείο του Ντουμπάι και να ρωτήσει εκεί διάφορα πράγματα. Και ποιο λέτε να είναι ο τελευταίο που θα έμπαινε μέσα στα NFT και σε όλη την τρέλα του Metaverse, Το Βατικανό. Αλλά μπήκε και αυτό. Το Βατικανό εγγενιάζει επίσημα την Γκαλερία NFT για εκδημοκράτηση τη τέχνη. Πιο συγκεκριμένα, το Βατικανό συνεργάστηκε με την Sensorium. Η Sensorium είναι ένα startup το οποίο ειδικεύεται στο Metaverse, στα NFT και στα γυαλιά εικονική πραγματικότητα VR. Επίση, συνεργάστηκε με το Humanity 2, μια ΜΚΟ υπό το Βατικανό. Και αυτό που θέλουν να κάνουν να φτιάξουν ένα Metaverse, θα μπορεί κάποιο να βάλει τα γυαλιά εικονική πραγματικότητα και να δει όλα τα έργα του Βατικανού. Από πίνακε, χειρόγραφα και όλα τα σχετικά. Εξαιρετική γίνηση, κατά τη γνώμη μου, και πάμε λίγο στην κρυπτοαγορά, η οποία έχει ραλάρει. Αλλά για ποιο λόγο ράλαρε η αγορά, Καταρχά, πάμε να δούμε ότι το Bitcoin έχει σπάσει στο συγκεκριμένο τριγωνικό κυματισμό, είναι από πάνω του και πάμε να συναντήσουμε τι αντιστάσει μεταξύ 40 και 41.000 δολάρια. Μετά αντισπάσουμε να πάμε σε αυτή που είναι μεταξύ 42 και 43 και πάει λέγοντα. Αλλά ποιο είναι ο λόγο για αυτό το ράλι σήμερα, Είναι ότι βγήκε η Fed και ανακοίνωσε ότι το πιτόκιο θα είναι 0,5% όπω και είχαμε ψηλοπροβλέψει. Αλλά αυτό δεν βγάζει πολύ νόημα γιατί. Εδώ ήμασταν τον Μάρτιο. Και η Φέντη είχε βγει και είχε πει πάλι ότι θα είναι 50 μονάδε, 0,5% άνοδος. Και τότε οι αγορέ είχαν πέσει. Τι έγινε όμω σήμερα το οποίο ανέβασε τι αγορέ, Πέρα από την αύξηση του επιτοκίου, έχουμε επίση. Και άλλα δεδομένα. Καταρχά, πρώτον, είπαν ότι δεν θα αυξήσουν το επιτόκιο 0,75% που υπήρχε ένα φόρο να θα το κάνουν και δεν είναι καν μέσα στα σχέδιά του. Ένα σημαντικό είναι αυτό. Και το δεύτερο, και θεωρώ εγώ πιο σημαντικό, είναι ότι ανακοίνωσε ότι οι άλλε δύο αυξήσει, τα άλλα δύο meeting που θα γίνουν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα ανεβάσουν το επιτόκιο πάλι 0,5%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, αν ένα πράγμα μισούν οι αγορέ και όλοι οι επενδυτέ παγκοσμίω, είναι η αβεβαιότητα. Όταν είμαστε σε άνοδο, είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε σε άνοδο. Όταν Είμαστε σε πτώση, ξέρουμε ότι είμαστε σε πτώση και παίρνουμε κέρδο από ό,τι υπάρχει που έχει κέρδο. Τα βάζουμε στο bitcoin για σταθερότητα ή σε άλλα προϊόντα που προσφέρουν σταθερότητα και περιμένουμε να αγοράσουμε τον τύπο όταν πέσουν οι τιμέ. Αυτό περιμένουμε. Ξέρουμε τι να κάνουμε. Ενώ όταν δεν ξέρει αν οι τιμέ πάνε, πάνε πάνω ή πάνε κάτω, είναι ένα πολύ άσχημο συνέστημα για τι αγορέ και είναι αυτό που πραγματικά σκοτώνει τι αγορέ. Η αβεβαιότητα. Πλέον, με τη Fed να λέει ότι θα ανεβάσει το επιτόγιο και του άλλου δύο μήνε 0,5% έχουμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο που είναι Τρει μήνε που ξέρουμε τι κάνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τι αγορέ, γιατί επιτέλου μπορούν να κάνουν οι επενδυτέ ένα πλάνο. ξέρουν ότι του επόμενου τρει μήνε, αυτό είναι το σχέδιο τη Fed. Δεν θα ψάχνουμε κάθε μήνα να δούμε πού θα πάει το επιτόκιο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι έχουν ραλάρει οι αγορέ. Αλλά, 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 δεν μπορεί να είναι όλα έτσι εύκολα. ας πάμε να δούμε την αυριανή μέρα, λοιπόν την Παρασκευή έχουμε λήξη των όψεων. Όψει είναι ουσιαστικά επενδυτικά προϊόντα που κάνει call για buy και put για sell. Και αν η τιμή μέχρι την Παρασκευή λήξει μεταξύ κάποιων τιμών, ή κερδίζει ή χάνει. Και αν η τιμή είναι μεταξύ 37 και 39.000 δολαρίων, έχουμε 500 κλήσει για αγορά και 4.300 κλήσει για πώληση. Και άμα η τιμή βρεθεί εκεί πέρα, οι αρκούδε κερδίζουν 145 εκατομμύρια. Αν τώρα η τιμή είναι μεταξύ 39 και 40.000 δολαρίων, έχουμε 1.200 Κλήσει για αγορά και 2.500 για πώληση. Και οι αρκούδε, άμα νικήσουν, θα πάρουν 5 εκατομμύρια δολάρια. Αν τώρα η τιμή πάει μεταξύ 40 και 41, έχουμε 3.800 κλήσει για αγορά και 1.100 κλήσει για πώληση. Και οι τάβροι θα κερδίσουν 105 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ αν η τιμή είναι μεταξύ 41 και 42 χιλιάδων δολαρίων, έχουμε 5.300 κλήσει για αγορά και μόλι 700 για πώληση. Και οι τάβροι θα κερδίσουν 190 εκατομμύρια δολάρια. Όπω βλέπετε από τα νούμερα, συμφέρει πιο πολύ να νικήσουν οι τάβροι παρά οι αρκούδε αυτά δεν θα είναι η πρώτη φορά που μια Παρασκευή θα είναι μαύρη. Έχει ξανασυμβεί συμβεί και στο παρελθόν λόγω ότι έληξαν τα options και εμεί αναμένουμε την αυριανή μέρα για το πού θα κοιμανθεί η αγορά των κρυπτο με βάση τα όψιων ή με βάση άλλου παράγοντε. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 5, 5 2022. Να σα ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβολή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου και ένα like. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.